πόλη στον πληθυσμό του Ρεθύμνου φτάνει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο. Αυτή ήταν η εικόνα σήμερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, την δεύτερη μεγαλύτερη πύλη εισόδου της χώρας, όπου φτάνουν δεκάδες πτήσεις η μία μετά την άλλη. Ο χώρος των αφήξεων του αεροδρομίου γέμισε από τουρίστες που ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου στο νησί για τις διακοπές τους. Ερχόμαστε από Γερμανία. Φεύγουμε από Κρήτη σήμερα. Ήταν πολύ όμορφα. Μείναμε για μία εβδομάδα. Θα μείνουμε για μία εβδομάδα για διακοπές. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Βλέπεις, έχουμε ζεστά ρούχα και ζεσθενόμαστε. Θα μείνουμε στα μάλια για ποτό και πάρτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαι. Είναι η τέταρτη φορά. Θα μείνουμε για 14 μέρες. Υπάρχει κίνηση, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι πέρσι είχαμε ξεκινήσει καλύτερα. Νομίζω. Αλλά από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα ανέβει πολύ ο τουρισμός. Μόλις κλείσουν τα σχολεία της Ευρώπης, όλα. Θα ανέβει πάρα πολύ ο κόσμος. Μόλις ένα Σαββατοκύριακο εκτιμάται πως περίπου 40.000 αφίξεις θα καταφθάσουν στον Νίκος Καζαντζάκης. Μόνο σήμερα καταγράφηκαν 138 αφίξεις, δηλαδή 276 κινήσεις αεροσκαφών. Αυξημένη η κινητικότητα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με δεκάδες πτήσεις να φτάνουν σήμερα στον Νίκος Καζαντζάκης. Πολλοί από αυτούς τους τουρίστες έρχονται για πολλωστή φορά στο νησί. Εντάξει, πιστεύω καλά πάει. Ακόμα είναι νωρίς. Από τον άλλο μήνα νομίζω θα έχουμε και παραπάνω κόσμο. We are from Germany. Είμαστε από τη Γερμανία. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε. Είχαμε έρθει ξανά το 2022 μετά το κορονοϊό. Πριν χρόνια ήμασταν σε κουραζιέρα στη Μεσόγειο και από την Αθήνα ήρθαμε στην Κρήτη. Με το Πάσχα και με τη ζέστη που κάνει δεν προλαβαίνεις. Κάθε ένα λεπτό έρχονται. Αλλά τώρα γίνεται χαμός. Είναι σαν να είναι Ιούλιος. Πολλοί Εβραίους έχει, Γάλλους, αυτοί πιο πολύ. Έχει Άγγλους και αυτά, αλλά πιο πολλοί είναι Εβραίοι και Γάλλοι. Ναι, έχει τουρισμό. Περισσότεροι είναι μέσα στα ξενοδοχεία. All inclusive. Δεν βγαίνουν έξω. Έχουμε τουρίστες που για μια εβδομάδα δεν έχουν βγει από τα ξενοδοχεία έξω καθόλου. Μπορεί η κίνηση να είναι αυξημένη, αλλά ο τζίρος των ταξί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι περιορισμένος. Ζήτημα το οποίο καίει ακόμα τον κλάδο είναι αυτό της υποκλοπής μεταφορικού έργου στον Νίκος Καζαντζάκης. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, κόσμο έχει, αλλά εμείς έχουμε άλλα προβλήματα εδώ πέρα. Τα προβλήματα είναι τα γιοταχή βαν που μας έχουν διαλύσει ουσιαστικά, γιατί υπάρχει μια ανομία. Κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν, όποτε θέλουν, επιβιβάζουν, αποβιβάζουν γιατί δεν τηρούν σχεδόν ποτέ τον νόμο. Οπότε αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο σε εμάς. Πολλά βανάκια τα οποία δεν υπάρχει έλεγχος και κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Αν πάτε και κάνετε ρεπορτάζ έξω από το αεροδρόμιο, θα δείτε ότι γίνεται πάρτι. Φορτώνει ο καθένας από όπου θέλει, μας παίρνουν τη δουλειά. Εκεί είναι το πρόβλημα το δικό μας, το δικό μου κλάδο. Κατά τα άλλα, ο τουρισμός θα πάει καλά. Αν λυθεί αυτό το θέμα και υπάρχει κάποιος έλεγχος, πέρυσι είχε έρθει μια ομάδα από την Αθήνα, λεγόταν Πήγασος, και μέσα σε μια εβδομάδα είχε ανέβει 60% η δουλειά μας. Η κίνηση αρχή είναι πολύ καλή, η κίνηση του κόσμου είναι πολύ καλή. Έχει αρχίσει από νωρίς τη σεζόν, έχει έρθει πολλοί κόσμος. Το κακό με το επάγγελμά μας είναι ότι δεν τη βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τον αντίκτυπο στο επάγγελμά μας. Υπάρχει τεράστια υποκλοπή του μεταφορικού μας έργου. Νόμοι υπάρχουν, πρέπει να τηρούνται. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν νόμοι. Πρέπει να ελέγχονται, να υπάρχουν ελέγχοι. Αυτό ζητάμε. Δεν υπάρχει κανείς να τον ελέγξει. Είναι πολλά, είναι 5.000 όλη την Κρήτη. Έχουμε θέματα. Οι επαγγελματίες ζητούν να δοθεί άμεσα λύση και να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, καθώς η υποκλοπή μεταφορικού έργου μειώνει κατά πολύ, όπως περιγράφουν τα έσοδά τους.